Καλημέρα. Τι ωραίο που ήταν καλησπέρα, αυτό. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να είμαστε και σωστοί. Είμαστε μεσημέρι πια. Πήγε 12 ακριβώς. Πήγε 12 ακριβώς. Μη σου πω 12 και 1 με τον παππού που είδαμε να χορεύει εκεί πέρα. 12 και 1. Το κάνεις εσύ αυτό που έκανε ο παππούς? Προσπάθησα, η αλήθεια είναι. Αλλά αν βγάλω το τακούνι, ίσως το πετύχω. Καλημέρα, Μαρία μου. Καλησπέρα, Λίτσα. Εγώ μιλάω στους ξενύχτηδες που τώρα ξυπνήσατε και κάνετε το καφεδάκι σας. Εσύ μιλάς στους πρωινούς που πήγανε λαϊκοί και γυρίσανε. Πήγαμε μαζί λαϊκοί γι' αυτό. Πήγες, πήγα κι εγώ, προσφορές. Έκανα μια βόλτα, πήρα προσφορές. Έχει και πάντα. Όπως είναι, στη λαϊκή πάντα. Πολύ ωραία. Εντάξει, προς το τέλος έχει τις πολλές προσφορές. Πολύ κίνηση. Έχει, να πούμε. Έχει, κάθε σήμερα έχει. Πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους της Κοζάνης και της Πτολεμαίδας από ό,τι μας ενημερώνουν. Και σήμερα έχουμε Σάββατο 9 Φεβρουαρίου. Ναι, γενέθλια η αδερφή μου, χρόνια πολλά. Α, Κατερίνα. Όχι. Γιώτα. Γιώτα, συγγνώμη. Γιώτα μας, χρόνια πολλά. Η Κατερίνα είναι της Πέννη. Α, ιδέες, κοντά ήμουνα. Σήμερα λοιπόν, εκτός από την αδερφή της Μαρίας που έχει γενέθλια, γιορτάζει και ο Παγκράτιος και η Παγκρατία. Στο Παγκράτη μένουν. Ναι, είναι αυτή που είναι από το Παγκράτη. Γιορτάζει και το Παγκράτη, χρόνια πολλά στο Παγκράτη λοιπόν. Βέβαια. Επίσης γιορτάζει ο Μάρκελος, ο Νύκτας. Ω, χρόνια πολλά, γιατί μας ξέρει κιόλας και... Δεν θα μας βλέπει, γιατί αυτός βλέπει μόνο τη νύκτα. Ναι. Και γιορτάζει και ο Νικηφόρος, η Νικηφορία, η Νίκη. Κουλουπού. Αλήθεια. Να στείλουμε χρόνια πολλά τότε στον μπαμπά του Δημήτρη, στον κύριο Νικηφόρο. Χρόνια πολλά. Ναι, και στον Νικηφόρο που λέει το υποσχέσεις που βγήκε από το X Factor. Ναι, και σε αυτόν. Εντάξει. Λοιπόν, εκτός από τις γιορτές, να πούμε ότι δεν έχουμε Παγκόσμια ημέρα σήμερα. Να πούμε και ότι δεν χιόνισε τελικά. Καλά, αυτό που το πας, τώρα μην με στεναχωρείς, μου το φύγεις. Ήθελες να χιονίσει. Περίμενα. Προχθές το βράδυ, ναι, Πέμπτη βράδυ στην κλεισούρα Καστοριάς, γινόταν χαμός, φοδρή χιονόπτωση. Άρχισε... Ήσουν εκεί. Όχι, αλλά μέσω live webcam αυτές που έχουν οι μετεωρολογικοί σταθμοί. Και παρόλο ότι χιονοθύλα, είχε live εκεί πέρα. Ναι, ναι, βλέπουμε και φωτογραφίες, πάρα πολύ ωραία ήταν. Έφτασε μέχρι τη Σωτήλη. Χθες κάτι πήγε να κάνει, αλλά μπερδεύτηκε και μας έριξε φελιζόλ αντί για χιόνι. Το είδατε χθες το απόγευμα στην Κοζάνη, έτσι ένα σπυρωτό άσπρο πράγμα που έπεφτε από τον ουρανό. Σαν ψεύτικο ήταν. Σαν ψεύτικο. Νόμιζα ότι γυριζόταν κάποια χολιγουντιανή ταινία. Α, τόσο καλά. Και χάρηκα. Ούτε καν έτσι τοπικής παραγωγής. Ναι, είπα θα παίξω. Αλλά δεν έπαιξα. Πέντε του μηνός είχαμε Παγκόσμια ημέρα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο. Α, την έκανα εγώ την πλοήγηση έτσι με ασφάλεια. Εσύ? Με ασφάλεια. Ναι, βέβαια. Προσπαθώ. Πέντε. Πέντε του μηνός. Και 6 του μηνός είχαμε Παγκόσμια ημέρα κατά της. Θα το συλλαβήσω γιατί είμαι σίγουρη ότι αν το πω γρήγορα θα το πω λάθος. Κλιτοριδεκτομής. Εντάξει, το είπες. Το είπα και γρήγορα. Ναι, μια χαρά. Κλιτοριδεκτομής. Δεύτερη, δεν μπορώ. Μια πολύ σοβαρή ημέρα, πέρα από όλα τα κωμικά που κάνουμε τώρα. Έτσι. Αλλά τέλος πάντων, μέρα ήταν αυτή, πέρασε. Θέλω να δώσω δύο πολύ πολύ σημαντικά στοιχεία, πληροφορίες και ευτυχώς ο Τόλης ο Τσιρούδης βρίσκεται εδώ πέρα γιατί πρέπει να ακούσεις, Τόλη. Ξέρετε γιατί το πληκτρολόγιο μας στους υπολογιστές τώρα και παλαιότερα στις γραφομηχανές έχει τα γράμματα επάνω μπερδεμένα? Ναι, γιατί νομίζω δηλαδή ότι ξέρω. Γιατί έτσι είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος, προσαρμόζεται καλύτερα τα δάχτυλα και πρέπει να είναι κοντά το ένα μετάλλο για να μπορούμε να τα βρίσκουμε και να τα γράφουμε. Κάπως έτσι. Δεν είσαι κοντά. Λοιπόν, ο Κρίστοφερ Λάτμαν το 1868 δημιούργησε έτσι το πληκτρολόγιο της γραφομηχανής και μετέπειτα ακολούθησε και το πληκτρολόγιο των υπολογιστών και των λάπτοπ που έχουμε για να μην βρίσκουν εύκολα οι γραμματείς τα γράμματα. Αλλά τα ανάποδα είπα. Πληκτρολογούν γρήγορα και μπλοκάρει το σύστημα. Για να υπάρχει αυτό το δευτερόλεπτο χρόνο από το ένα γράμμα στο άλλο μέχρι να το βρουν οι... τότε γραμματής, για να μην μπλοκάρουν τα συστήματα. Τι να πω, άλλη σχολή Σίμων. Το 1630, τώρα που σε πάω, θυμάσαι το 1630? Βέβαια, παίζαμε που είμαστε, τσόκα στην αυλή. Τσόκα? Ναι. Τι είναι το τσόκα? Ναι, ήσουν μικρή τότε, δεν θυμάσαι. Ξέρω μπαλαρόνια, τζαμί. Τέλος πάντων, η τσόκα είναι αυτό που το πηδάς έτσι, είναι σαν μπαλάκι τέτοιο και γυρνάει και το πηδάς εσύ. Θα παίξουμε άλλη φορά στην αυλή. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Τότε λοιπόν ο καρδινάλιος Ρισελιέ, ο καρδινάλιος, τον θυμάσαι τον καρδινάλιο Ρισελιέ? Ναι, είχαμε πάει και για καφέ στο παλάτι του. Διέταξε να φτιάξουν όλα τα μαχαίρια με στρογγυλή μύτη μπροστά. Για να μην... Στρογγυλή μύτη.
Για να μην μαχαιρώνονται μεταξύ τους. Αυτό σκέφτηκα και εγώ όταν το διάβασα. Δεν είναι αυτό? Όχι. Για να λύφει το βούτυρο. Όχι. Τίποτα πρωί, πρωί τώρα, τι θα σας πω. Θα σας το πω όμως. Γιατί τότε πηγαίνανε εκεί πέρα τα υψηλά πρόσωπα που είχε καλεσμένοι ο Καρδινάλιος, ο Ρισελιέ, και παίρνανε στο τέλος του φαγητού το μαχαίρι και καθαρίζανε τα δόντια τους με τη μύτη. Και δεν το άντεχε, λέει αυτός, άλλο. Και διέταξε να γίνουν στρογγυλεμένα όλα τα μαχαίρια και από τότε έμεινε και τα έχουμε και εμείς στρογγυλεμένα. Μου άρεσε. Καταπληκτικό. Μου άρεσε. Πάρα πολύ ωραία. Να με συγχωρείτε, φάγατε, έχετε στρογγυλεμένο μαχαιράκι. Όχι, σε σταματάκι. Τώρα, αν ήταν για καμιά φρυγανιά να λείψουν βούτυρο με στρογγυλό, θα τα άφησαν, τελείωσε. Ναι, βόλευε όμως, τους βόλευε τότε τους καλεσμένους. Αλλά... και εκείνη την εποχή. Τέλος πάντων, να δούμε αν έχουμε κάποια σημαντική πληροφορία στο Σαν σήμερα. Δεν μας ενδιαφέρουν οι υπογραφές, γιατί βαρεθήκαμε από αυτές. Δεν μας ενδιαφέρει ο Ιμπραήμ Πασάς, γιατί πολύ. Πασάδες μαζεύτηκαν. Έτσι ακριβώς. Ο Αμερικάνος γυμναστής Βίλιαμ Μόργαν το 1895 παρουσιάζει ένα νέο παιχνίδι, το βόλεϊμπολ. Αλήθεια. Ναι. Όπως εσύ την τζόκα. Το 1895. Καλά, τζόκα με ερωτηματικό, μπορεί να είναι άλλο. 1895. 1895, όχι. Πολλά, πολλά χρόνια πριν. Ενώ έχω τώρα εδώ πέρα ο έφηπος Ανδριάντας του Κολοκοτρώνη το 1954 τοποθετείται στη νέα του θέση μπροστά στην παλιά Βουλή. Ενδιαφέρον, γιατί. Λοιπόν, αυτοί που γεννήθηκαν δεν μας αρέσουν. Αυτοί που πέθαναν πρωί-πρωί, ο Διονύσιος Σολωμός, σαν σήμερα το 1857, εθνικός ποιητής της χώρας μας. Εντάξει. Οι υπόλοιποι τι είναι, Αμερικάνοι, ρόκερ, θέλεις τον Bill Haley, θέλεις τη Βασιλική Μαλλιαρού. Εντάξει, εγώ τα διάβασα όλα πάντως, δεν ξέρω για εσάς. Εντάξει. Λοιπόν, κάπως έτσι, θα πιάσω το πράσινο μπαλάκι. Για να πατήσουμε like στο green. Για να κάνω like στο green. Για να κάνουμε like στο green, λοιπόν, μια νέα ενότητα που ξεκίνησε από την περασμένη εβδομάδα, το περασμένο Σαββατοκύριακο, εδώ στο like και αγαπάμε green. Αγαπάμε πράσινο, αγαπάμε πλανήτη, αγαπάμε τα πλάσματά του και οτιδήποτε. Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα, το περασμένο Σάββατο, είχαμε γνωρίσει μια γατούλα. Εκείνη που ήταν στην έρημο. Μου, μπράβο, η γάτα της Σάμου. Τώρα πάμε να δούμε ένα άλλο υπέροχο πλασματάκι. Τον Ερουραίο. Φένεκ Αλεπού. Οι αλεπούδες Φένεκ, τις ξέρεις? Όχι, αλλά μου αρέσουν οι αλεπούδες. Για να τις δούμε λίγο σιγά σιγά. Από το Μαρόκο μέχρι την Αίγυπτο θα τις βρούμε. Να τη, δεν είναι υπέροχη. Είναι η πιο μικρόσωμη από όλες τις αλεπούδες. Ξεχωρίζουν από τα πολύ μεγάλα αυτιά, όπως βλέπετε κι εσείς. Βέβαια, αυτά δεν είναι τυχαία εκεί πέρα τα αυτιά. Έχουν κάποια συγκεκριμένη λειτουργία για τον οργανισμό. Επειδή είναι στην έρημο και αυτό το ζωάκι, πρέπει να αποβάλλεται η θερμότητα από το σώμα του. Οπότε βγαίνει από τα αυτάκια του. Έτσι, αλλά και για να ακούει καλά και τα θυράματά του που τα κυνηγάει. Σαν τα κόμικ που όταν θυμώνουν, τσουκ, βγαίνουν ατμοί από τα αυτιά. Ναι, κάπως έτσι. Τι ωραίο. Λοιπόν, στην έρημο της Σαχάρας θα τα συναντήσουμε πιο πολύ. Τρέφονται με τροκτικά, ερπετά, πουλιά και αυγά. Κυκλοφορούν σε αγέλες και κυνηγούν σε αγέλες 10 με 15 άτομα. Είναι σαν σκυλάκια. Ζούνε μέσα σε λαγούμια, σκάβουν γρήγορα και πολύ πολύ βαθιά. Γεννούν γύρω στον Απρίλιο με Μάιο γύρω στα 2 με 5 κουταβάκια. Αχ, τι ωραία. Και ζουν γύρω στα 11 με 14 χρόνια. Είναι περίπου 2 κιλά, γύρω στα 1.600 κάπου εκεί. Θέλω τέτοιο λεπουδάκι. Λοιπόν, και αυτό που με έχεις ρωτήσει την προηγούμενη φορά για τη γατούλα, αυτό μπορείς να το υιοθετήσεις. Μπορώ. Μπορείς, αλλά εμείς δεν το συνιστούμε, ούτε γιατί? Είμαστε. Γιατί είναι ένα εξωτικό ζώο και είναι παράνομο γενικότερα να έχεις εξωτικά ζώα. Όμως στο εξωτερικό παίρνουν πολύ αυτές τις αλεπουδίτσες για σκυλάκια. Αχ, είναι κατοικίδια. Πολύ ωραία η αλεπουδίτσα αυτή. Και δεν τρώει, τρώει τροκτικά. Ναι, είπες? Αυγά, πουλιά, ερπετά. Ναι, όμως ξέρεις τι, είναι άγριο ζώο. Και πρέπει όποιος πάρει στο σπίτι του αυτή την αλεπού για σκυλάκι και κατοικίδιο να ξέρει ότι είναι άγριο. Το ένστικτό του μπορεί να βγει ανα πάσα στιγμή να σου σκάψει ένα λαγούμι μέσα στο σπίτι 10 μέτρα και να σου φάει και τη γάτα, το ψάρι, το πουλί ανα πάσα στιγμή, γιατί μπορεί να του βγει το ένστικτό του. Αφού ψάρια δεν τρώει. Το πουλί πώς θα φτάνει να το φάει? Μπορεί να κάνει κάτι, να πηδήξει, να το πιάσει. Οπότε σκεφτείτε το πριν πάρετε άγρια ζώα στο σπίτι σας. Καλύτερα να μην τα παίρνετε. Είναι από την παροιμία που λένε όσα δεν φτάνει αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια. Στη δεδομένη περίπτωση, όσα δεν φτάνει αλεπού πηδάει και τα φτάνει. Ναι, μου φαίνεται και τα αυτιά βοηθάνε λίγο. Μπορεί να αρχίσει να πετάει. Όμως, πού την έχουμε ξαναδεί αυτή την αλεπού? Να τη. Μικρός πρίγκιπας. Είναι η έμπνευση για το Γάλλο συγγραφέα για το μικρό πρίγκιπα αυτή η αλεπού. Η συγκεκριμένη.
Άρα ξέρουμε πλέον ότι στο Μικρό Πρίγκιπα η Φένεκ Αλεπού είναι εκεί μέσα στο υπέροχο. Πώς λέγεται αυτή η αλεκουδίτσα? Φένεκ. Φένεκ. Γεια σου, Φένεκ, γλυκούλα μου, αν μας βλέπεις. Καλά, η Λίτσα μπορεί να υιοθετήσει και καμία, δεν ξέρετε. Από την Έρημη, πάρα πολύ ωραία ήταν. Θα τη φέρνουμε εδώ μετά. Ναι. Να κυνηγάει αρκετά, τρακτικά. Και πουλιά. Λοιπόν, προχθές. Λέω, τι να πιω προχθές, ναι. Τι να πιω, ανοίγω το ντουλάπι, λέω, να πάρω τσάι, να πάρω καφέ, δεν πολύ πίνω. Λέω, δεν πίνω ένα φασκόμηλο. Και εκεί που έπινα το φασκόμηλο, λέω, μα τι μπορεί να έχει το φασκόμηλο, που κάνει καλό, για κάτσε να δω. Γκουγκλάραμε λοιπόν εγώ και ο εαυτός μου, ναι, καθώς πίναμε το φασκόμηλο. Ταυτόχρονα ή πρώτα εσύ και με το εαυτό σου? Ταυτόχρονα, είμαστε μαζί, το συζητούσαμε λοιπόν. Και βρήκαμε ότι το φασκόμηλο είναι το ελληνικό τσάι, ένα από τα καλύτερα. Οι Γάλλοι το ονομάζουν ελληνικό τσάι, ναι. Οι Κινέζοι το ονομάζουν ιερό βοτάνι, ελληνικό βλαστάρι. Έτσι. Στα κινέζικα. Εντάξει, στα κινέζικα το λένε, εμείς το λέμε σε μετάφραση ελληνικό βλαστάρι. Τι καλά να μην το λέγε στα κινέζικα. Το θεωρώ. Δεν το έχω. Λοιπόν, το θεωρούσαν πολύ καλύτερο από το δικό μας και μάλιστα εκείνα τα χρόνια όταν γινόταν η ανταλλαγή, δίναν ένα φακελάκι δικό τους τσάι, όχι, δύο δικά τους, για ένα δικό μας φασκόμηλο. Έτσι, για να ξέρουμε λίγο και τι έχουμε στην πατρίδα μας και πόσο καλό κάνει. Το φασκόμηλο, βοταναλογικά, λέγεται σάλβια officinalis. Από τη λατινική λέξη salvare, που σημαίνει θεραπεύω. Και μία παλιά αράβικη παροιμία έλεγε, γιατί να πεθάνει ένας άνθρωπος όταν στον κήπο του φυτρώνει φασκόμηλο? Λοιπόν, όπως είμαστε, παίρνουμε φασκόμηλα, κάνουμε ένα ζεστό ρόφημα, το πίνουμε και κρύο το φασκόμηλο, αν θέλουμε. Βέβαια. Όπως θες, πολύ ωραία, γιατί προτείνεται. Γιατί, θες να μάθεις γιατί? Θέλω να μάθω γιατί. Γιατί είναι το νοτικό μνήμης που το χρειαζόμαστε πάρα πολύ όλοι τον τελευταίο καιρό. Το νοτικό όλου του οργανισμού μειώνει την εφίδρωση. Αν υδρώνουμε πολύ, αποσμητικά και τέτοια δεν κάνουν τίποτα, πιείτε λίγο φασκόμηλο. Και άμα πηγαίνουμε στο γυμναστήριο για να υδρώσουμε και το φασκόμηλο μας μειώνει την εφίδρωση? Όχι, δεν έχει θέμα. Εκεί πέρα μιλάμε για όσους έχουν πρόβλημα. Ωραία. Βοηθάει το γυναικείο οργανισμό στην αλλαγή της αμινόπαυσης. Μας αρέσει. Αντιπυρετικό και κατά του κρυολογήματος, κατά των ρευματικών, κατά της νευροπάθειας, κατά του ερεθισμένου λαιμού. Μπορείτε να κάνετε και γαργάρες για οποιοδήποτε ερεθισμό έχει ο λαιμός σας. Ευεργετικό για τα μαλλιά, κατά του ασπρίσματος των μαλλιών και μάλιστα έχει αποδειχθεί ότι αν πίνουν πολύ, κάποιες φορές επαναφέρει και το χρώμα στα μαλλιά. Όλο αυτό το φασκόμηλο. Το φασκόμηλο που το έχουμε εδώ στην Ελλάδα και δεν ξέρουμε τι έχουμε. Φασκόμηλο, like στο φασκόμηλο. Ευεργετικό, παρακαλώ. Για το δέρμα. Και για το δέρμα. Απολυμαντικό. Έχει ιστρογονική δράση και μάλιστα, αν έχετε καούρες στο στομάχι και προβληματάκια τον, ναι, τρώτε, μπράβο. Ένα φλιτζάνι μετά το φαγητό είναι ότι πρέπει. Ακούτε, κυρία μου, εσείς που έχετε τις καούρες εκεί στο σπίτι και μας παρακολουθείτε. Όμως, πάντα υπάρχει ένα αλλά σε όλα αυτά. Μακριά από υπερτασικούς. Όσοι έχετε υπέρταση, μακριά, γιατί τονώνει όλο τον οργανισμό, οπότε μη σας φέρει τίποτα πίεση. Τέλειο, φασκόμηλο. Κυρία, like. Με τις καούρες, μην το πιείτε, γιατί είστε και υπερτασική. Α, είναι κάποιοι συγκεκριμένοι, μην το πιείτε. Κοίταξε, να το πίνουμε, αλλά όχι κάθε μέρα και από δύο φλιτζάνια. Ναι. Να ρωτήσει το πολυμαντικό. Ναι. Το χρησιμοποιείς και στο σφουγγάρισμα? Όχι. Τι απολυμμένει? Τον οργανισμό. Θα σε κεράσω μετά φασκόμηλο. Εντάξει, λοιπόν. Λοιπόν, να καθίσουμε να πούμε τα κουτσουμπολιά μας. Να καθίσουμε. Άντε να καθίσουμε λίγο, γιατί κουραστήκαμε. Και ένα φασκόμηλο παρακαλούμε. Δύο ποτήρια φασκόμηλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ναι. Καθόμαστε εμείς. Θέλεις να. Θέλω. Μου πεις, ναι, θέλω. Τι κάνουν οι stars εκεί πέρα στο εξωτερικό? Θέλω και θέλουμε και οι τηλεθεατές μας. Θα ζηλέψουμε, θα νευριάσουμε ή θα πούμε τι τυχεροί που είμαστε που ζούμε στην Ελλαδάρα μας? Δεν νομίζω ότι θα κάνουμε κάτι από όλα αυτά. Θα δούμε. Ο καθένας ξεχωριστά, δεν θα το κάνουμε όλοι μαζί. Ναι, πώς θα αγγίξει τον καθένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο ένα μωράκι που γεννήθηκε στις 22 Ιανουαρίου. Υδροχός. Υδροχός, όχι μόνο αυτό, αλλά και η μαμά του και ο μπαμπάς του. Πλάκα. Λοιπόν, η μαμά και ο μπαμπάς είναι γεννημένοι. Να, ποιος είναι, τον ξέρεις? Εσύ ξέρεις από αθλητικά. Τον ξέρεις το ποδοσφαιριστή. Έλα, για πες το. Ο Πικέ. Ο Τζεράρντ Πικέ. Πικέ τον λένε. Ναι, Πικέ. Σαν τις κουβέρτες της Πικέ. Τι κουβέρτες. Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Το είδες το μωράκι της Σακύρα και του Πικέ. Ο Μίλαν έχει και στα παπουτσάκια του. Όταν ήταν έγκυος η Σακύρα, σαν να έχει δίδυμα, βρε παιδιά. Αλλά είναι και ένα 50, πόσο είναι, ένα 50... Τι ωραίος που είναι ο Πικέ. Να ρωτήσω κάτι, εκεί μέσα σε όλη αυτή την κοιλιά ήταν εκείνο το μικρό το μωράκι? Ναι, δεν ήταν όμορφο όμως. Πολύ όμορφο ήταν. Από όλες τις stars που γέννησαν, μ' άρεσε αυτό, μετά μ' άρεσε τις Beyoncé.
και μετά το δίδυμα της Τζένιφερ Λόπεζ. Ποιο μοιάζει? Δεν ξέρω, σαν να μοιάζει και τους δύο, αλλά λίγο στη Σακύρα. Έχει έτσι πλατή πρόσωπο η Σακύρα. Μπράβο, και εμένα Σακύρα μου κάνει. Η Σακύρα. Και τι σου έλεγα, ότι είναι γεννημένοι και οι δύο, η Σακύρα και ο Πικέ, 2 Φεβρουαρίου. Είναι όλοι υδροχόοι. Όταν κάναμε πρεμιέρα. Και το like υδροχόος είναι. Και ξέρεις πόσα χρόνια διαφορά έχουνε? Πες. 10. Ποια είναι μεγαλύτερη? Ποια από τις δύο? Η Σακύρα, βέβαια. Η Σακύρα είναι μεγαλύτερη του 10 χρόνια. Εντάξει τώρα, συγγνώμη μου, είπες ότι δεν θα κάνουμε τίποτα. Σακύρα, 10 χρόνια μεγαλύτερη, έχει Πικέ. Πολύ ωραίο άντρα, πολύ καλό ποδοσφαιριστή και ζάμπλουτο. Ναι. Πού τους βρίσκεται? Άραγε, σε ποια χώρα? Και γιατί, πού συναναστρέφεται, σε ποιους κύκλους? Και έκανε και παιδάκι, να τους ζουνάκι τόσο. Όμορφο, όμορφο παιδάκι, να τους ζήσει. Μπράβο, να... λοιπόν, ναι. Αυτά από μένα. Τελείωσε. Σου άρεσε. Τώρα εσύ τι έκανε, ζήλεψε, στεναχωρέθηκε. Όλα τα έκανα μαζί. Τι να κάνω, χάρηκα βέβαια για το νεογέννητο, ευτυχισμένο να είναι το ζευγάρι, αλλά άμα η Σακύρα ξέρει και άλλου τέτοιου, σαν τον Πικέ, α, μα πάρει ένα τηλέφωνο και εμά εδώ πέρα. Τρεις υδροχώοι σε μια οικογένεια. Μια χαρά περνάνε. Και η Ελλάδα υδροχώος είναι. Άσχετο βέβαια. Πάχουν κράχ δηλαδή σε λίγο. Ναι. Θα ήθελα να σε πάω πάλι σε ποδοσφαιριστή, αλλά λέω να ελαφρύνω λίγο το κλίμα. Γιατί οι κυρίες, οι μικρές κυρίες, αλλά και οι μεγαλύτερες κυρίες που μας παρακολουθούν τώρα από το σπίτι, πρέπει να πάνε στην Ταϊβάν. Και εμείς δηλαδή μαζί. Ναι. Να πάμε στην Ταϊβάν. Και να συγκεκριμένα πάμε... στην Ταπέι, στην πρωτεύουσα, στο καφέ της Μπάρμπι. Ποιο ροζ λοιπόν πεθαίνεις. Αντελώς. Ακριβώς. Και εκεί στην Ταπέι, στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν, έχει δημιουργηθεί ένα θεματικό καφέ. Μία ιδέα της εταιρείας της ξανθιάς, πλαστικής, πανέμορφης κούκλας μας, της Barbie. Μπορείτε να πάτε να πιείτε καφέ σε ένα πολύ πολύ ροζ περιβάλλον. Βλέπουμε ότι οι σερβιτόρες, αλλά και όσοι δουλεύουν μέσα στο μαγαζί, είναι ντυμένοι και ντυμένες με ροζ, φοράνε τιάρες στο κεφάλι. Όλη η διακόσμηση είναι ροζ. Καθόμαστε πάνω σε ροζ καναπέδες, με τραπέζια που έχουν σχήμα ψιλοτάκουνης γόβας. Κοιτάξτε, το dress code. Επίσης, στο συγκεκριμένο μαγαζί, οι φίλοι, οι φίλες και οι fans της Barbie μπορούν να προμηθευτούν και προϊόντα της Barbie, ρούχα, τα οποία δίνουν εμάς, όχι την κούκλα μας. Γι' αυτό είναι ντυμένη, έτσι. Εμπνευσμένα από τρεις εμφανίσεις που έχει κάνει η Barbie. Βλέπουμε εδώ πέρα συλλεκτικές κούκλες. Σαν τουρτίτσες είναι. Ακριβώς. Και γλυκά και παγωτά. Όλα σε ροζ, όλα σε σχήμα Barbie, σε σχήμα ψιλοτάκουνης γόβας. Όπως επίσης μπορούμε να αγοράσουμε και έπιπλα για το δωμάτιό μας, για το σπίτι μας. Από όλα ροζ, ακριβώς. Δηλαδή κάτσε, πηγαίνεις, πίνεις τον καφέ σου και έχεις και έναν κατάλογο που μπορείς να παραγγείλεις ρούχα. Υπάρχει και, και έκθεση με όλα τα προϊόντα και τα ρούχα της Barbie σε πραγματικό μέγεθος, το οποίο μπορούμε να τα προμηθευτούμε για το δικό μας σπίτι. Τέλεια. Για όσους αγαπούν την Barbie, είναι πολύ ωραία. Ναι. Άρα και πηγαίνουν οι Barbie και οι Barbies. Και οι Barbie. Οι Barbies. Λοιπόν, εκεί στην Ταϊβάν όμως δεν είναι το μοναδικό θεματικό καφέ ή εστιατόριο που υπάρχει. Γενικώς τους αρέσει πάρα πολύ να κάνουν ιδιαίτερες προτάσεις, να δίνουν ιδιαίτερες προτάσεις στο καταναλωτικό κοινό. Και νομίζω ότι και εμείς εδώ στην Ελλάδα πρέπει να πάρουμε τέτοιες ιδέες και να εμπνευστούμε. Καλά θα ήταν. Θα σου πω ότι στην Ταπέι υπάρχει εστιατόριο που είναι φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από χαρτόνι. Πήγες Ταπέι, αυτή τη βδομάδα. Ταπέι πήγα όλη την εβδομάδα. Ταπέι. Ήσουν και Ταπέι. Και Ταπέι, κανονικά. Και. Οχ, τώρα. Πάμε αρκετό. Ναι, το ξεπερνάμε αυτό. Λοιπόν, εκεί πέρα είναι φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από χαρτόνι και έχει ένα άλλο που έχει θέμα τις τουαλέτες. Δηλαδή κάθεσε σε τύπου τουαλέτα. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Το χαρτόνι είναι άλλο και οι τουαλέτες είναι άλλο. Ναι, ναι, ναι. Α, δεν είναι τουαλέτες από χαρτόνι, γιατί θα είχαμε πρόβλημα. Όχι, το ένα είναι εξ ολοκλήρου από χαρτόνι, τραπέζια από χαρτόνι, καρέκλες από χαρτόνι. Το εξωτερικό υποθέτουμε όχι, γιατί άμα βρέξει τέλος. Ναι, τα πιάτα από χαρτόνι, όλα χαρτόνι. Δεν ξέρω αν τρως και χαρτόνι. Μπορεί. Το άλλο είναι τουαλέτα. Δηλαδή έχει απ' έξω σχήμα τουαλέτας, μπαίνεις μέσα, κάθεσαι πάνω στο βεσέ, τρως τον νηπτήρα. Καταλαβαίνεις. Α, τον τρως και τρως στον. Στον. Μήπως είχε και φαγητάκια, τίποτα κεκάκια σε νηπτήρα σχήμα. Μπανιέρα. Θεματικές τούρτες. Ναι, έρχεται η μπανιέρα, βάζεις μέσα το φαγητό, τη σούπα, ας πούμε, την τρως στην μπανιέρα. Να είσαι ξαπλωμένη στην μπανιέρα και να τρως, έτσι, ωραία. Δεν ξέρω αν βολεύει. Να πάμε λίγο τα πέι, γιατί έχει ενδιαφέρον γενικότερα. Εκείνες οι χώρες έχουν ενδιαφέρον. Έτσι, χτίζουν και δημιουργούν περίεργα. Θα κτίρια. Σου έλεγα κι άλλα για τα πέι, αλλά λέω να πάμε Βραζιλία, γιατί εγώ αποφάσισα να γίνω Βραζιλιάνα. Θα γίνεις Βραζιλιάνα με το σομπρέρο σου, έρχονται και οι απόκριες λίγο. Δεν ξέρω αν θα γίνω με το σομπρέρο μου, αλλά θα γίνω Βραζιλιάνα για αυτό το αγόρι.
Wow. Ποιος είναι? Αυτό το αγόρι Κοσμή, πραγματικά Κοσμή. Ναι. Και διακοσμή, άμα θέλετε, και το χώρισε. Σε αφήσα. Δεν υπάρχει απλά. Ναι. Το εύχος Απριλίου του περιοδικού Μουζ, που είναι το πιο γνωστό περιοδικό παγκοσμίως, εκεί έχει κάνει ένα editorial. Είναι ο Μάρλον Τεξέιρα. Βραζιλιάνος. Ποδοσφαιριστής. Αθλητής. 21. Τι σου λέει τώρα αυτό? Ότι έχει χρόνια ακόμα να μεγαλώσει το καημένο. Σαν το παλιό καλό κρασί θα γίνει ο Τεξέιρα. Κατά τα 40 θα έχει μια μπάκα. Σε ξενέρωσα. Μου το χάλασες τώρα. Βλέπεις αυτό και φαντάζεσαι στα 40 ότι θα έχει μπάκα. Τι να κάνει, άμα σταματήσει τον αθλητισμό, τι θα κάνει και αυτό το καημένο? Όχι, όχι, δεν πρόκειται να το σταματήσει, γιατί θα σου πω ότι τη ζωή του μοιράζεται ανάμεσα σε Νέα Υόρκη, Παρίσι, Μιλάνο, αλλά και την βραζιλιάνικη γενέτειρά του, τη Σάντα Κατρίνα. Καταρίνα. Κατρίνα, λίγο μου θύμισε το. Ναι, είναι η Σάντα Καταρίνα. Ναι. Λοιπόν, είναι ένα μοντέλο το οποίο η γιαγιά του τον πήγε σε πρακτορείο. Αυτό δεν ήθελε καθόλου. Η γιαγιά του είχε τρελαθεί. Θα σε πάω. Τον πήγε στο πρακτορείο και έγινε από τα μεγαλύτερα μοντέλα. Αρμάνι, Κούστο Μπαρσελόνα, Dior Home, Diesel. Και πολλές, πάρα πολλές επώνυμες εταιρείες τον επιλέγουν για τις φωτογραφίες και νομίζω ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο. Θέλουμε τη γιαγιά για manager. Έχει τατού στο μυρό του. Ακόμα, είναι 21, κάτσε, θα γεμίσει, ναι, μετά. Λίγο εκεί κοντά στους Απολώνιους Μυς, θα πω εγώ, το όνομα Κλόντια. Της κοπέλας του. Της μαμάς του. Εγώ τον παίρνω και μαμάκια. Λοιπόν. Δηλαδή είσαι σίγουρη, τώρα θα πας εκεί ξαφνικά, θα δεις Κλόντια. Μπορώ να... Και θα πει συνέχισε, Χρυσό, μην ξενερώνει. Έχει δίκιο, Παναγιώτη, συγγνώμη. Κάνουν μικρά σχόλια οι άντρες της ηρωής. Εντάξει, θα σας πω. Είναι κανένα που πρέπει να ακούσουμε? Όχι, καλύτερα. Θα σας πάω σε θέματα που σας ενδιαφέρουν και εσάς. Εντάξει. Λοιπόν, από τον Τεξέιρα, τον Μάρλον, πάμε σε ποδοσφαιριστές και να δούμε ποια είναι. Μπράβο, ξεκινάμε. Τα χειρότερα κουπ. Οι χειρότερες εμφανίσεις ποδοσφαιριστών, οι οποίες... Αχ, πάμε λίγο ξανά στην πίσω, γρήγορα. Στο Φρέντερικ Λιούμπεργκ, τον είπα σωστά. Το αγόρι με το μόβ τσουλούφι. Φούξ μου φαίνεται. Όμορφο το αγόρι. Και τα χείλη του είναι λίγο φούξ και τα μαγουλάκια του και τα φτάκια του. Φουξίζει. Σαν το φωτεινούλι είναι λίγο. Γνωστός για αυτό το τσουλούφι του. Επόμενος από τον Ντάλλας είναι το παλικάρι που λέγεται Μπρέξι. Πάμε στον Ντάλλας. Ντάλλας εντελώς μιλάμε, Αμερικάνος, ξανθός. Φαίνεται. Έχει αυτό εδώ πέρα το χαρακτηριστικό σήκωμα. Μοϊκάνα. Το οποίο θυμίζει, εμένα λίγο μου θυμίζει αυτό που προσγειώνονται και τα αεροπλάνα ή που απογειώνονται. Ποιος ο διάδρομος αριστερά. Ένας διάδρομος, ναι. Επόμενος, κούκλος. Αυτός είναι ωραίος. Είναι και λειτουργικός για το σπίτι. Ξεσκονίζει στο σκρίνιο. Ξεσκονίζει αυτός. Ψηλός, παίρνει αράχνες από τα βάνη. Έτσι. Και άμα το γυρίσει και ανάποδα μπορεί να κάνει και έτσι λίγο πάτωμα. Και καμινάδα στο τζάκι. Αχ, ευτυχώς είναι ξένος. Γιατί... Και καμινάδα στο τζάκι, μπράβο. Κάποιος έχει τζάκι και μιλάει βιωματικά. Ναι. Και επίσης τον βάζει και για γλαστράκι. Αυτός μπορεί να πουλήσει πολλά, ξέρεις τι, να βγάλουν το κεφάλι του σε κονταράκι και να το πουλάνε. Γιατί άμα έχει και φανς θα το παίρνουν και θα κάνουν. Jason Lee. Ωραίος. Πολύ καλός παίκτης. Μπράβο, βρε Τζέισον, αφού σε θάψαμε, πάρε και ένα μπράβο. Δεν παίζει πια. Επόμενο και λεπούρι. Έχεις δουλειά στα τζάκια. Ναι, εδώ. Α, εντάξει, αυτό είναι λίγο... Από πού να το πιάσεις τώρα, από πίσω που έτσι φουντώνει, κάτω κόβει και εδώ μπροστά είναι, είναι η αλογουρά. Μία φωλιά για πουλάκι εκεί πάνω. Είναι μια χαρά. Μπροστά. Δεν ξέρω, έτσι αετήσια φωλιά κιόλα. Αυτό εδώ το τριχάκι μπροστά. Αυτό κόλλησε και από τον υδρότα και δεν μπορώ να κρίνω. Αν δεν το δω αφράτο και έτσι στεγνό, δεν μπορώ να κρίνω. Πορτογάλος, Ρολ Μιρέλες. Τον είπα σωστά, ελπίζω. Πάμε στον Πινόλα. Ζαβιέρ Πινόλα, ο επόμενος. Εδώ τη λείπει από μπροστά, το έχουμε πάει πίσω. Πίσω όλο είναι, μέχρι κάτω. Ναι, όλο πίσω. Είναι το γνωστό κούρεμα λασποτήρας. Είναι το γνωστό κούρεμα, ξεχάστηκα από τη δεκαετία του 80 σε κάποιο βουνό. Ναι, πολύ ωραία. Πρέπει να έχει φωτογραφίσει. Εδώ αυτές οι φωτογραφίες που βγάζουν ποδοσφαιριστές ή έτσι. Είναι... Μπορεί να πιάνει το κοτσιδάκι το από πίσω. Άμα φτάνει μέχρι κάτω, ναι, δεν ξέρω. Έχει προέκταση. Λοιπόν, θέλω Ζαβιέρ Μάργκας τώρα. Ζαβιέρ Μάργκας, εδώ. Εντάξει, απλά τα έχει βάψει. Τα πάντα όλα. Έτσι κυκλοφορεί, δηλαδή. Και έχει... με το μπλουζάκι, είναι ασορτή. Ναι, έχει καθιερωθεί με αυτό το. Αφού καθιερώθηκε ο άνθρωπος.
Ουράνια τόξο το κεφάλι του Ζαβιέρ. Εθνική Ρουμανία στο 1998 και πριν βγούνε στο Euro πήγανε όλοι κομμωτήριο και κάνανε full decapaz, παρακαλώ. Είχε συζητηθεί πάρα πολύ συγκεκριμένη εμφάνιση. Βλέπουμε τους Ρουμάνους μας εκεί πέρα. Φουλ ντεκαπαρισμένους. Ωραία, πολλές Μέρλιν βλέπω μαζεμένες. Μέρλιν. Ναι, λίγο χάθηκα. Μ' αρέσει. Και αγαπώ, σερ, με αλογούρα στο μέτωπο, μια νέα πρόταση. Σερ. Ναι. Νόμιζα την τραγουδίστρια θα δεις. Σερ Μπόμπι Τσάρλτον. Αλήθεια. Ναι. Είναι και σερ. Είναι σερ. Είναι πλαγιοδανιστής. Όπα. Δεν το έχεις. Η ξαφιά μου φύση χτυπάει μέσα μου. Πλαγιοδανιστής. Αφήνουν από εδώ, ναι. Το δανείζονται και το πάνε από εκεί. Το κολλάνε. Πλαγιοδανίζει, ε. Εγώ κοίταξε, το σκέφτομαι τώρα σαν μια νέα πρόταση αλογουρά στο μέτωπο. Δηλαδή πιάνει το φρατζάκι μπροστά. Και το... Αλλά ανεμίζει. Είδες τι ωραία. Δίνει κίνηση, ρε παιδί μου. Ξέρω, σαν πλαγιοδανιστής. Πολύ ωραίος και ο Μπόμπι. Να, εδώ είναι το αγόρι μας. Το αγόρι μας. Το επόμενο, να, έβαλε το μακαρόνι στο κεφάλι. Μπράβο, κάτι σε φαγητό, του σπάσε το αυγό θα έλεγα. Αν το κάνουμε ένα πιο κοντινό, αν μπορούμε, είναι ο Junior Σενάγια. Έχει λίγα μακαρονάκια στην κορυφή του κεφαλιού. Προφανώς πριν βγει να παίξει, τσίμπησε λίγο. Ή σαν να τον κουτσούλησε μεγάλο πουλί είναι. Πολύ μεγάλο πουλί. Πελαργός και πάνω. Ναι. Πολύ καλός παίχτης με έχουν ενημερώσει. Δεν ξέρω αν παίζει ακόμη. Νομίζω ότι δεν παίζει. Και πάμε και στο. Έριξε στη μαγειρική μετά. Τζο Κολ, ο οποίος επέλεξε. Εντάξει, ωραία. Αυτό. Ένα σχέδιο πίσω. Το έχει βάψει κιόλας. Είναι μια άποψη. Τι είναι ακριβώς, δεν ξέρουμε. Είναι μια ουρίτσα τσιγκελωτή. Κάνει μπουκλάκι. Τσιγκελωτό. Ένα μπουκλάκι, ναι. Τι να πεις, πάμε. Χριστός και Παναγία μαζί. Και έχουν και... Ενώνονται. Και Ζερβίνιο. Ζερβίνιο στην Arsenal. Πολύ δυνατός παίκτης, αλλά ο Ζερβίνιο τι έχει κάνει τώρα εδώ πέρα. Έχει χωρίσει. Αυτό δεν σου θυμίζει, δηλαδή να προσγειωθεί κάτι. Τι να προσγειωθεί, έχει προσγειωθεί και έχει ξαναφύγει. Έχει κολλήσει και έχει δέσει κιόλας. Κοίτα τον όμως, άμα έπαιζε σε μία έτσι ταινία. Ναι. Bruce Lee, με άγριους κτλ. Θα ήταν πολύ ωραίο το στυλ του. Δηλαδή στο Game of Thrones αν έπαιζε. Ναι. Δεν ξέρω κάτι σου λένε από το κοντρόλ. Ναι, θα μπορεί ο Ζερβίνιο μαζί με τον Καλού, τον Σάλομον Καλού, να κάνουν ένα σετ μαζί, να εδώ πέρα. Αράχνη είναι αυτό. Τι αράχνη, η οποία αράχνη μπορεί να περπατάει στη μέση του Ζερβίνιο και να του τρώει, καταλαβαίνεις το τέτοιο. Επέμεινε. Βλέπουμε το και τον Ντρογκμπά πίσω. Εντάξει, αυτό κανονικά είναι. Πάρα πολύ ωραία. Στην Τζέλση λοιπόν είναι ο Καλού και συγκεκριμένα είναι περσινή η φωτογραφία. Σε... Έβαλες γκολ. Πέθανε η σημείωση. Ο Ντρογκμπά βλέπουμε εδώ πέρα το ύφος του είναι λίγο απειλητικό, δεν ξέρουμε γιατί. Κάτι του λέει στα αυτή. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπως έτσι έχουμε κι άλλους. Α, έχουμε κι άλλους. Λίγο γρήγορα τους επόμενους. Ω, Παναγία μου. Λοιπόν, Θεός, το θαύμα. Ο Ρονάλντο. Πώς το σκέφτηκες, Ρονάλντο μου, όμως τώρα αυτό το πραγματάκι εδώ μπροστά. Δεν πειράζει, μαλάκια, είναι τα ξαναμεγάλα. Δεν πειράζει. Μάνουελ Λόκο, καταπληκτικό. Λόκο, εντελώς. Πήρε τις κλωστές από το Ραπτόπουλο και τις φόρεσε στο κεφάλι. Τον γλύψανε παθιασμένες θαυμάστριες εδώ πέρα τον Σάμαχ, τον Μαρουάν Σάμαχ που παίζει στην Άρσεναλ, πολύ ωραίος παίχτης. Εντάξει, άμα τα ξεγλύψει, καλώς. Τι έγινε, αχ, ποια μου θυμίζει, ποια μου θυμίζει. Πεϊνάρ, ποια. Από το 80 κάποια ηθοποιό. Είναι οι μοιραίες αφέλειες του Πεϊνάρ. Βραβείο του χειρότερου. Ναι. Άμπελ Χαβιέρ. Πάρ' το, Άμπελ, στο δίνουμε. Είναι όνο δικός. Τι έχεις βάλει πάνω, κατά το κατσίκι. Έχει μαδίσει ένα κατσίκι και το έχει βάλει πάνω του, έτσι ο Χαβιέρ. Τέλεια και μαλλιά κορδόνια παπουτσιών από τον Ταρίμπο West. Τα έχει βάψει και σε πράσινο. Λοιπόν, όσο προχωράμε, ενώ speechless. Άφωνη. Γνωστός για την κουπ του, το πιστόλι Βαλτεράμα. Τα σκουμπιντού μου θυμίζουν, αυτά που πλέκουν τα βραχιολάκια. Βαλτεράμα, λοιπόν, έτσι για να σκάνε η φαλακρή. Έλα, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Αυτό είναι τα πάντα όλα που λένε. Χειρακρότημα. Εντάξει, πέφτουν εδώ πράγματα, στυλί, μπάλες, όλα. Ξέρεις τι θα έλεγα. Τι θα έλεγες. Εγώ λέω να πάμε έτσι. Α, είναι ο φίλος μας αυτός, ο φίλος είναι μας. Είναι φίλος μας, μήπως έρθει και στο στούντιο. Ο καταπληκτικός, τον οποίο μας τον έστειλε ένας τηλεθεατής μας όταν έμαθε το θέμα. Νομίζω ότι είναι ο Φελινί. Είναι. Ποιο
ποιος τηλεθεατής μας το έστειλε. Καταπληκτικό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήγαμε να ηρεμήσουμε και ξαφνικά τρομάξαμε. Βάζει σκότα, κάνει αυγό, κλωσάει. Εδώ πάει όλο, συνολάκι με το φρύδι. Μαλλί φρύδι πάει ένα. Μπράβο, παιδιά. Όμως να σου πω κάτι, τους παραδέχομαι. Γιατί έχουν τα κότσια και κάνουν κάτι που θέλουν. Και δεν σκέφτονται τι θα πει ο κόσμος. Δεν σκέφτονται τι θα πει η Λίτσα και η Μαρία τώρα στο like. Έτσι. Μπράβο τους. Και εγώ έτσι θα έρθω την άλλη φορά. Επειδή έτσι πήγαμε λίγο, φύγαμε μακριά. Ο Παναγιώτης θα μας δώσει 5 λεπτάκια ακόμη και μετά θα περάσουμε στη διαφημίση. Να πάμε λίγο σινεμά. Να πάμε σινεμά, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε και το διαγωνισμό μας για τη νέα ταινία που ξεκίνησε την Πέμπτη στον κινηματογράφο Ολύμπιον, η οποία είναι Jack Reacher. Α, πολύ ωραίο το είπες. Τα λέω έτσι. Jack Reacher. Τι είναι αυτό? Είναι με τον Tom Cruise. 51 σήμερα ο Tom Cruise. Πες μας κι άλλα. Είναι 3 Ιουλίου γεννημένος, το 1962. Έτσι. Mm-hmm. Και πάμε να δούμε όμως περισσότερα για την ταινία. Ας τη βλέπουμε καθώς εξηγούμε. Ένας ερευνητής ανθρωποκτονιών, ο Jack Reacher, καλείται να ερευνήσει μια υπόθεση που αφορά έναν εκπαιδευμένο στρατιωτικό ελεύθερο σκοπευτή που πυροβόλησε τυχαία 5 αθώα θύματα με 6 βολές. Ενώ συλλαμβάνεται και η υπόθεση πρόκειται να κλείσει, ο δράστης ζητά να συναντήσει τον Reacher. Η συνάντηση αυτή θα αποκαλύψει έναν απρόσμενα και εξαιρετικά βίαιο εχθρό, αλλά και ένα μυστικό που θα πρέπει πάση θυσία να διαφυλαχθεί. Να πούμε φυσικά ότι ο Tom Cruise παρά τα 51 του χρόνια είναι καταπληκτικός για μια ακόμη φορά και μάλιστα είναι ο μοναδικός από τους ηθοποιούς ο οποίος δίνει το 110% του εαυτού του σε κάθε παραγωγή ταινίας που συμμετέχει. Κάνει ακόμα και τα στάντ τα επικίνδυνα μόνος του. Το γνωρίζουμε αυτό και από το Mission Impossible. Έτσι. Σε όλα ήταν μέσα. Κασκαντάρει τον εαυτό του. Κασκαντάρει τον εαυτό του. Μπράβο του γι' αυτό. Οι σκηνοθέτες χαίρονται να συνεργάζονται μαζί του. Και εδώ μιλάμε για τον σκηνοθέτη τον Christopher McQuarrie. Βραβευμένο με Όσκαρ σεναρίου για το The Usual Suspects το 90s, η γνωστή ταινία. Έχουν ξαναδουλέψει μαζί και στο Valkyria, την ταινία με τους Ναζί. Έτσι. Και ένα νέο. Έχουμε Mission Impossible νούμερο 5. Περίμενε, πάλι Tom Cruise. Ναι, αλλά όχι τώρα. Αυτό είναι για μετά, για το μέλλον. Το 2015 βγαίνει. Να είμαστε καλά μέχρι τότε. Αυτό θα είναι καλά μέχρι τότε να κάνει Mission Impossible Μια 5. Μια χαρά θα είναι. Αυτός δεν έχει πρόβλημα. Εγώ τον είδα λίγο έτσι. Έχει σπάσει λίγο. Έχει σπάσει, αλλά καλά κρατάει για αυτά που κάνει. Μάλιστα, ήταν να τη δούμε την ταινία. Τελικά δεν την είδαμε, αλλά καλοί μας φίλοι την είδαν και είπαν ότι ήταν τα καλύτερα 7 ευρώ που δώσανε εκείνο το βράδυ. Λοιπόν, Jack Reacher με 2 προβολές. Τα πρώτα 7, το Jack Reacher, αυτό που το είπες, το ωραίο. Α, για τον Jack Reacher είναι, ναι, ότι ήταν πολύ καλή ταινία. Πολύ ωραία. Καλύτερα 7 ευρώ που δώσανε για εκείνο το βράδυ. 2 προβολές στις 7.30 και στις 10. Ξεκινάτε να τηλεφωνείτε από τώρα στο 24610-322-33. Και εσωτερικό 2. Και εσωτερικό 2. Και επανήλθε. Και ξαναπροβάλλεται η ταινία «Αν» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη που έχει κάνει ρεκόρ εισπράξεων. Ζήτησαν οι θεατές να το ξαναδείξει ο κινηματογράφος Ολύμπιον. Οπότε αυτή την εβδομάδα με 2 προβολές στις 7.30 και στις 10. Και να θυμηθούμε κάποιες σκηνές. 2 προβολές, ναι. Πολλοί κόσμος δεν πρόλαβε να το δει. Ενώ πήγε πάρα πολλοί κόσμος, άλλος τόσος δεν πρόλαβε να το δει και θέλει να το δει. Να πούμε πως ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έκανε μια πάρα πολύ ωραία κίνηση σε Αθήνα, Βόλο και Θεσσαλονίκη, στα Star Cinemas. Όσοι είδαν μια συγκεκριμένη μέρα την ταινία, τα έσοδα της ταινίας πήγανε σε άπορες οικογένειες των τριών περιοχών που προαναφέραμε και ήδη ετοιμάζει τη νέα του ταινία. Την έχει γράψει, τα έχει προχωρήσει όλα, ετοιμάζει τη νέα ταινία. Να σου πω κάτι, αν η ταινία η νέα είναι σαν αυτή, χαλάλι του να την κάνει. Δεν την είδες εσύ. Δεν την είδα, αλλά έχω ακούσει πάρα πολύ καλά σχόλια και έχω ακούσει ότι έχει ξεφύγει από τα σύριαλ του. Ακριβώς. Που αυτό δεν ήθελα να δω. Μια ταινία που να μοιάζει με τα σύριαλ. Αλλά τώρα που ξαναήρθε, θα πάμε να τη δούμε. Έχει σκηνή μέσα, η οποία σου κόβει την ανάσα πραγματικά από τα καλύτερα. Θα πάω θρίλια να τη δω αυτή τη φορά. Όμως το μενού είναι πολύ πλούσιο και για τους μικρούς μας φίλους στο Ολύμπιον για το Σαββατοκυριακό. Ακούστε μαμάδες και μπαμπάδες για να πάτε τα παιδάκια σας. Ψάχνοντας τον Νίμο, Σάββατο σήμερα στις 5.30 στα ελληνικά, 3D προβολή. Την Κυριακή 2 προβολές 11.30 το πρωί και 5.30 το απόγευμα. Ψάχνοντας τον Νίμο, 10 χρόνια μετά ξανά σε 3D και πάλι κάνει επιτυχία. Τέλειο. 11.30 μην πάτε, γιατί 12 βγαίνουμε εμείς την Κυριακή. Εντάξει λοιπόν. Μετά το απόγευμα. Μαδαγασκάρι, οι φυγάδες της Ευρώπης. Να το. Την Κυριακή 2 προβολές στις 12.30 και στις 5.30. Θέλω να το δω αυτό, δεν το είδα την πρώτη φορά. Και εγώ, λες να πάμε 5.30 αύριο. Πάμε. Πάμε 5.30, το like θα είναι εκεί, 5.30. Και πειρατές,
Της Καραϊβικής. Όχι, οι πειρατές το παιδικό, που πρόκειται για ένα πλήρωμα το οποίο τα κάνει χάλια εκεί πέρα με έναν κουρελιάρι καπετάνιο. Την ιστορία δεν θα την πούμε, θα τη δουν τα παιδάκια. Βλέπουμε εδώ το τρέιλερ, λίγο να πάρουμε μια γεύση. Είναι με κούκλες, έτσι. Α, το είχαμε ξαναδεί αυτό. Ναι, επανήλθε και αυτό, γιατί ήταν πολύ καλό και ήθελα να το ξαναδούν κάποιοι. Το ξενοδοχείο τεράτων θέλω να πάω. Λοιπόν, να πούμε τις προβολές για τους πειρατές. 5:30 σήμερα Σάββατο και Κυριακή 2 προβολές στις 11 και στις 5:30. Να δώσουμε μια πρόσκληση και σε ένα παιδάκι που θα μας πάρει στο πρώτο παιδάκι για μια παιδική ταινία. Για ποια? Για ποια θέλεις εσύ. Βάζεις δύσκολα. Μαδαγασκάρι. Σ' άρεσε. Είναι Νέμο. Μαδαγασκάρι, γιατί το Νέμο ήταν και το περασμένο Σαββατοκύριακο. Μαδαγασκάρι, το πρώτο παιδάκι που θα πάρει μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα βγει στον αέρα, θα μας πει καλημέρα και θα πάρει και την πρόσκληση. Το τηλέφωνο. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, 24-60-32-233. Πάμε σε διαφημίσεις, ερχόμαστε εμείς. Μας αφήνετε. Ωραία.